Και εδώ από τη Λαμία σήμερα, από την Φθιώτιδα, τη Στερεά, στέλνουμε μήνυμα νίκης να πάει το ΚΚΕ όσο γίνεται πιο ψηλά στις ευρωεκλογές 9 του Ιούνιου, να στείλει ο λαός μας και η νεολαία ένα δυνατό μήνυμα να ακουστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι της διαφθοράς, της εκμετάλλευσης, των πολέμων, της φτώχειας, της ακρίβειας, του πληθωρισμού, να δοθεί ένα γερό επίσης μήνυμα προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που υλοποιεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δεκάδες, εκατοντάδες αντεργατικούς, αντιλαϊκούς νόμους, να τη σκοπεί η φόρα, ταυτόχρονα να δοθεί απάντηση σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα του Ευρωμονόδρομου που συμπορεύονται σε αυτή την αντιλαϊκή πορεία, να δυναμώσει συνολικά το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με ένα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, γιατί υπάρχει και η 10η του Ιούνιου μετά τις εκλογές, μετά την κάλπη. Και βέβαια τα μέτρα είναι μπροστά. Οι αντιλαϊκές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εδώ. Τα συρτάρια των Υπουργών είναι γεμάτα με αντιλαϊκά μέτρα και προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα τα πληρώσει πάλι ικτρά ο λαός της Ελλάδας, ο λαός της Στερεάς, ο λαός της Φθιώτιδας, η Λαμία, οι νέοι και οι νέες, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι αγρότες της περιοχής. Και από αυτή τη σκοπιά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρέπει να βγει πάρα πολύ πιο δυνατό για να μπει μπροστά στον αγώνα. Να βγει δυνατό δηλαδή και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί που αυτές ανατρέπονται στους δρόμους του αγώνα. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες.